Τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους παρέδωσαν οι διοκτήτες καταστημάτων εστίασης σε μια συμβολική κίνηση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στόχος της διαμαρτυρίας είναι να στείλουν τα κλειδιά στην κυβέρνηση, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ύστερα από τα αλλεπάλληλα lockdown. Είναι μια συμβολική κίνηση, γιατί το σημαντικότερο από όλα σε αυτή την κατάσταση είναι ότι δυστυχώς λαμβάνονται αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή στα τραπέζια των συνεδριάσεων μαζεύονται λοιμοξιολόγοι, μικροβιολόγοι, χειρούργοι, πλαστικοί χειρούργοι και όλοι αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καλούνται επιχειρηματίες που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται οικονομική ζωή της πόλης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αφορά την οικονομική ζωή. Όσον αφορά τον ιό είναι μια άλλη παράμετρο. Αν θέλετε να συζητήσουμε για τον ιό, δεν είμαι ο κατάλληλος. Να φωνάξει την κυρία Γόγου ή την κυρία Παγώνη. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τα προστοζήν. 30.000 επιχειρήσεις από τις 36.000 που βγήκαν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής, αδικαιολογήτως πετάχτηκαν έξω από την επιστρεπτέα προκαταβολή την 5. Και λόγω του αλγόριθμου. Εμείς ζητάμε να βγει ο αλγόριθμος ώστε να μπορέσουν να πάρουν όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, αυτές που όλοι φωνάζουν ότι η εστίαση είναι αυτή που πλήττεται πολύ περισσότερο μαζί με το τουρισμό και κάποιους άλλους κλάδους όπως τα γυμναστήρια. Βρισκόμαστε από τα 290 επαγγέλματα που πήραν την επιστρεπτέα προκαταβολή την 5, βρισκόμαστε στην 176 θέση. Δηλαδή 175 επαγγέλματα πήραν περισσότερα λεφτά από την επιστρεπτέα προκαταβολή την 5. Η βοήθεια αυτή που δίνουν προς την εστίαση, ναι μεν είναι σε θετικό πρόσημο, δεν είναι όμως επαρκής. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να τους δείξουμε ότι σε μικρό διάστημα, όλη η εστίαση που θα προσπαθήσει να ανοίξει, το μόνο που θα έχει στις πλάτες της θα είναι χρέη και μόνο χρέη. Τα λουκέτα συνεχώς δυστυχώς θα αυξάνονται και σε βάθος πενταμήνου, σας πληροφορώ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, θα είναι πάνω από 40% τα καταστήματα αυτά που θα κλείσουν. Ναι, μεν τα μαγαζιά τους είναι κλειστά από την πρώτη μέρα με κυβερνητική απόφαση, αλλά τα έξοδα τρέχουν. Η ΔΕΗ έρχεται κανονικά, ο ΟΤΕ έρχεται. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εστιατόρες ή αυτοί που είναι ακόμα κλειστά τα μαγαζιά τους, που δεν τους έχουμε σκεφτεί και θα πρέπει η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση να σκεφτεί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκτός από το νοικιάζουν το κατάστημα, μένουν και οι οικογένειές τους σε σπίτι, το οποίο δεν έχουν να το πληρώσουν και δεν έχουν ούτε απαλλαγή από εκεί. Όλα αυτά τα τρέχουν έξοδα, όπως είπε και ο πρόεδρος ο κ. Φιλοκώστας, βαραίνουν τις οικογένειες, βαραίνουν τη μεσαία επιχείρηση και έτσι θα μπορέσει και εμείς να δώσουμε αυτή τη συμβολική κίνηση, να καταλάβει το κράτος ότι θα πρέπει να δώσει περισσότερα κονδύλια ή αλλιώς λαϊκά που το λέμε εμείς είναι να βάλει βαριά το χέρι στην τσέπη. Ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ώρα και σε άλλες περιοχές της χώρας, στέλνοντας επιχειρηματίες ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως ο κλάδος τους αιμορραγεί και η κατάσταση μοιάζει ως μη αναστρέψιμη.